Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρά το γεγονός ότι ο Βασίλης Νανούπουλος δεν είχε ακόμα δημοσιοποιήσει επίσημα την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος, η αντιπαράθεση με τον Αλέξανδρο Πνευματικό καλά κρατεί. Ο Δήμαρχος Κορινθίων, μιλώντας αποκλειστικά στον τηλεοπτικό φακό του Άξιον, αναφέρθηκε στο θέμα των δημοσκοπήσεων που είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στο Δήμο Κορινθίων, αλλά και τα δημοσιεύματα που φέρνουν τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να ενδιαφέρεται για το Δήμο. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός μίλησε αποκλειστικά στο τηλεοπτικό φακό του Άξιον και δίνει τη δική του απάντηση στον κύριο Βασίλη Νανόπουλο σχετικά με το θέμα των δημοσκοπήσεων. Ο κ. Πνευματικός τονίζει ότι ήξερε για αυτή τη δημοσκόπηση πριν, καν γίνει και μάλιστα από φίλους δικούς του. Τέλος, αναφέρω ότι αυτή η δημοσκόπηση περιείχε συγκεκριμένα ερωτήματα που φανερώνει ποιος τελικά και γιατί την έκανε. Άκουσα για κάποια σχόλια από τα οποία έκανε ο κ. Νανόπουλος αφορά μια δημοσκόπηση. Εγώ αυτό που ξέρω και το ήξερα πριν καν γίνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ήξερα από φίλους του ότι θα διενεργηθεί με πρωτοβουλία δική του μια δημοσκόπηση από την MRB. Αυτή τη δημοσκόπηση την είδαμε να εκτελήσεται. Αρκετούς φίλους μας πήραν τηλέφωνο, ξέρουμε και το ερωτηματολόγιο. Αλλά από το ερωτηματολόγιο επίσης προκύπτει ποιος έχει κάνει μια δημοσκόπηση. Γιατί κάποια ερωτήματα ήταν ερωτήματα που περιμέναν κάποιες απαντήσεις. Είχαν φτάσει να λένε ακόμα και για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα που θέλουν να επικεντρώσουν την αντιπολιτευτική τους τακτική. Ακόμα και το ποιοι συμμετέχουν προσδιορίζει αυτόν που την έχει κάνει. Το ποιοι συμμετείχαν σε αυτή τη δημοσκόπηση, ποια πρόσωπα έχουν μπει μέσα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή βλέπω μια προσπάθεια από τον κύριο Νανόπουλο να αποποιηθεί ότι έχει κάνει ο ίδιος αυτή τη δημοσκόπηση. Ποιος ξέρει, ίσως να μην ήταν ευνοϊκό το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης, ίσως να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Εμείς δεν θα σχολιάσουμε. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση όλοι ξέρουν ότι καμία δημοσκόπηση δεν έχει γίνει με δική μου ευθύνη. Κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά ιδιαίτερα κάπου στο Μάη με ευθύνη ενός τηλεοπτικού σταθμού, ήταν πολύ καλά για τη δική μας παρουσία στην πόλη. Τι να πούμε παραπέρα. Από τη στιγμή που δεν θέλει να... που ο καθένας ας το σχολιάσει όπως θέλει, από τη στιγμή που ο κύριος Νανόπουλος δεν αποδέχεται το έχει κάνει τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Εμείς άλλα ξέραμε και τα ξέραμε από τον στενό περίγυρό του. Τέλος, ο κύριος Πνευματικός μίλησε και για τη σύσκεψη η οποία έγινε με τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου με σκοπό να συζητηθεί το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα. Πριν από λίγο τελείωσε η σύσκεψη που είχαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κορίνθου και εξετάσαμε πάρα πολλά θέματα. Κυρίως επικεντρωθήκαμε για τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν στην πόλη της Κορίνθου εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Υπήρξε ένας επικοδομητικός διάλογος. Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να χρηματοδοτήσει μία σειρά από εκδηλώσεις που θα διατηρήσουν την πόλη ως επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όλο το χρονικό διάστημα των 15 ημερών που είναι οι γιορτές, αλλά και πριν και μετά από αυτές. Αποφασίσαμε συγκεκριμένες εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν και ο Δήμος τις επόμενες ημέρες θα πάρει την πρωτοβουλία και θα προκηρύξει τους αντίστοιχους διαγωνισμούς για μία σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν στην πόλη της Κορίνθου. Θέλουμε την πόλη της Κορίνθου να είναι ζωντανή, νεανική, χαρούμενη όλο αυτό το εορταστικό δεκαπενθήμερο και όχι μόνο. Θέλουμε όλοι να αισθανθούμε όμορφα αυτές τις μέρες των εορτών. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε κρίση, γιατί μέσα στην κρίση θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους Κορίνθιους και στις Κορίνθιες, αλλά και στους επισκέπτες να επισκέπτονται μία πόλη και να αισθάνονται όμορφα. Και βεβαίως όλο αυτό το κλίμα που θα διαμορφωθεί θα βοηθήσει και την εμπορική κίνηση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου. Είμαστε δίπλα στον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, υπάρχει μια άρεστη συνεργασία και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα φανούν κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γενική Συνέλευση της Ποδοσφαιρικής Ομάδας της Κορίνθου, η οποία προγραμματίστηκε για τις 16 Νοεμβρίου. Εκεί αναμένεται να τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Κορίνθου. Και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση της Κορίνθου, ενώ ακόμα δεν είχε αποφασιστεί ακριβή ώρα και ο τόπος διεξαγωγής. Αν μη τι άλλο, η Γενική Συνέλευση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και η διοίκηση θα απευθύνει κάλεσμα στα μέλη και τους απλούς φιλάθλους προκειμένου να δώσουν δυναμικό παρόν. Επιτάπητος θα τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Μπάρτσα. Ειδικά στο καυτό οικονομικό θέμα των χρεών που κουβαλάει η ομάδα, η διοίκηση σκοπεύει να ενημερώσει αναλυτικά για το τι πραγματικά συμβαίνει. Επιπλέον, η διοίκηση θα αναπτύξει το πλάνο της φετινής σεζόν, καθώς και τις θέσεις της για το αύριο της Κορίνθου, έχοντας ως στόχο
να έρθουν καλύτερες μέρες για την ιστορική ομάδα. Στις 16 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στις 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο, θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ομάδας, όπως είχαμε υποσχεθεί, στην οποία θα ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό για τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας, τι παραλάβαμε, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ποια είναι τα σχέδιά μας για το μέλλον. Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για το παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον της ομάδας. Καλούμε όλο το φίλαθλο κοινό το Σάββατο να είναι εκεί για την ομάδα μας, να απαντήσουμε σε οτιδήποτε θελήσει ο κόσμος δημόσια, να αναλύσουμε κάθε προβληματισμό που έχει ο κάθε φίλαθλος. Θα είναι μια συνέλευση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν θα έχει ξαναγίνει την τελευταία πενταετία, διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι πολλά, είναι περισσότερα από ό,τι περιμέναμε και θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα πάντα. Η μερίδα στο επίκεντρο της οποίας θα είναι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Κορινθίας. Η μερίδα θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Κορινθίας διοργανώνει η μερίδα με θέμα νόμος 4178 κάθετο 2013 αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης, περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κώστας Πυλιόπουλος. Για κάθε πράξη μεταβίβασης, οικοπαίδου, οικοδομής, οτιδήποτε εμπράγματο δικαίωμα γίνεται, πρέπει το κτίριο το οποίο μεταβιβάζεται να είναι καθόλου νόμιμο. Ο νόμος Παπακοσταντίνου 40-14 μας έφερε τις πρώτες τακτοποιήσεις, παύλα νομιμοποιήσεις για ορισμένα, Συμβούλιο Επικρατείας, ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός και έχουμε πια το νόμο 41-78 για τακτοποίηση αφαιρέτων. Τακτοποίηση, παύλα, νομιμοποίηση πάλι για μερικές περιπτώσεις. Με αφορμή αυτό το νόμο και την όλη και τα όλα ερωτηματικά που δημιουργούνται από αυτά, ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Κορινθίας στην πρόθεση να ενημερώσει τους συναδέλφους και οποιονδήποτε πολίτη ή από αυτούς που εμπλέκονται συμβολογράφους δικηγόρους αποφάσισε να κάνει μία ημερίδα την επόμενη Τετάρτη στις 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, στο Πανεπιστήμιο, με τίτλο «Νόμο 4178-2013 για το νόμο περί αφαιρέτων. Τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις». Καλούμε όλους όσους θέλουν από τους συναδέλφους, μηχανικούς και τεχνολόγους και όσους άλλους εμπλέκονται με το θέμα να έρθουν, να ενημερωθούν, να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, οι οποίες εάν δεν απαντηθούν άμεσα θα σταλούν μέσω του συλλόγου μας γραπτές απαντήσεις για το θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει. Ομιλητές θα είναι συνάδελφοι από την Αθήνα που μετήχανε στην ομάδα του ΙΠΕΚΑ με το τεχνικό επιμελητήριο και αναφέρουμε τους Σεραφίδη Θεόδωρο, ο οποίος είναι δεύτερος αντιπρόεδρος της Διοικούσα Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Γιάννη τον Κυριακόπουλο, μέλος του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τους συναδέλφους Διονύση Κλαδάκη, Στέφανο Σοφόρο, Θανάση Σελίμη και Γιώργο Τσαντσακύρη. Όποιος από τους συναδέλφους και εμπλεκόμενους στο θέμα μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν την ημερίδα μας, η οποία είναι ελεύθερη προς όλους. Ευχαριστώ. Οι αποφάσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις αλλά και αναταράξεις. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Πελοποννήσου και οι νομαρχικές επιτροπές του κόμματος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία καταφέρονται εναντίον του κ. Τατούλη και κάνουν λόγο για μυστικές συμφωνίες. Ζητούν δε από τον Περιφερειάρχη να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος με τα στοιχεία του έργου και να τεθεί προς διαβούλευση. Ανακοίνωση εξέδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Πελοποννήσου και οι νομαρχικές επιτροπές για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Κορινθία, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, τονίζοντας ότι όλα γίνονται κάτω από άκρα μυστικότητα. Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να δημοσιοποιήσουν το συνολικό φάκελο και τα στοιχεία του έργου για διαβούλευση στις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
Ναι, η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των βουλευτών Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ και των Ομαρχιακών Επιτροπών για τα Σκουπίδια γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι ένας λόγος ουσιαστικός, γιατί εδώ και τέσσερις μήνες προχωρούμε σε μία λύση συνολική για την περιφέρεια Πελοποννήσου στο θέμα των Σκουπιδιών, χωρίς οι πολίτες της Πελοποννήσου να είναι ενημερωμένοι. Πρέπει λοιπόν ανά πάσα στιγμή όλοι όσοι ενδιαφέρονται για, για το ωφέλη της κοινωνίας και όχι για των διαφόρων εταιριών, αυτό το θέμα να το έχουμε στο προσκήνιο. Η περιφέρεια Πελοποννήσου προχωράει με συνθήκες μυστικότητας το συγκεκριμένο έργο, το οποίο καταλαβαίνετε την κομβική του σημασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχει σταλεί από τις 10 του Οκτώβρη στο ΙΠΕΚΑ, στο κύριο Μανιάτη, και βεβαίως ενώ θα έπρεπε σε 10 μέρες να έχει επιστραφεί, ακόμη κρατιέται στο γραφείο του κύριου Μανιάτη, με αποτέλεσμα ο χρόνος για τη διαβούλευση να είναι περιορισμένος στη συνέχεια για όλους. Και καταλαβαίνετε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων ενός τόσο σημαντικού ζητήματος είναι κομβική σημασία. Τα άλλα 2-3 ζητήματα προκύπτουν ουσιαστικά γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ένα, τα τέλη που θα πληρώσουν οι δημότες και το χαράτσι με το οποίο θα φεσωθούν οι Δήμοι σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν έχουν ερωτηθεί. Πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Από πολλές πλευρές, από όλες τις πλευρές, βάλετε η περιφέρεια για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και απαντήσεις δεν παίρνουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αποφασίσει η περιφέρεια και το ΙΠΕΚΑ και ο ανάδοχος της συγκεκριμένης ιστορίας, χωρίς βεβαίως να έχουν ενημερωθεί οι δημότες οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν το συγκεκριμένο κόστος. Λάβετε υπόψη ότι μιλάμε για μια σύμβαση 25-27 ετών που θα δεσμεύσει στις επόμενες γενναίες και επομένως δεν γίνεται δυνατόν ελαφρά την καρδία να προχωράμε σε αυτό το θέμα. Ένα τρίτο θέμα, πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της χωροθέτησης. Η χωροθέτηση δεν μπορεί να δίνεται στον ανάδοχο και να μην είναι θέμα διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, τους Δήμους, τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, αλλά βεβαίως προφανώς επειδή είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει τριβές, είναι ένα ζήτημα που θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Θα θέλαμε τέλος να επισημάνουμε ότι η φαραωνικού τύπου μεγαλοστομίες του κ. Τατούλη, ο οποίος όπου σταθεί και που βρεθεί, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ, την αγωνιστική συνεργασία Πελοποννήσου, που είναι η πολιτική έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι όλες αυτές οι διακήρυξεις του κυρίου Τατούλη να ξέρουν ότι δεν πιάνουν τόπο. Οι πολίτες έχουν και γνώση, έχουν και γνώμη, έχουν και άποψη και φυσικά δεν θα τον αφήσουν λευκό να διαχειρίζεται τα θέματα της Πελοποννήσου σαν ένας νέος φαραώ. Αυτό ας το ξεχάσει μια και καλή. Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα εγκληματικότητας σε όλη την Κορινθία, ενώ ειδικά στα Εξαμήλια η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και κάτι και έχουν γίνει έρμεο στις διαθέσεις των ενόπλων ληστών. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων, ο Χρήστος Μελέτης, μίλησε για το θέμα αυτό και συμπληρώνει ότι θα πρέπει να αποδεσμευτεί η αστυνομία από το κέντρο κράτησης, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να φυλάνε τα σπίτια των πολιτών. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων, ο Χρήστος Μελέτης, μίλησε για το θέμα της εγκληματικότητας που καθημερινά δείχνει να απασχολεί το δημοτικό διαμέρισμα αλλά και το Δήμο όλο και πιο έντονα. Καθημερινά δεν είναι λίγα τα κρούσματα κλοπών από ανθήκονους που χωρίς κανένα ίχνος ντροπής μπουκάνουν στα σπίτια με σκοπό να αρπάξουν λίγα ευρώ. Ο αντιδήμαρχος αναφέρει ότι θα πρέπει να αποδεσμευτεί η αστυνομία από το κέντρο κράτησης, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να φυλάνε τα σπίτια των πολιτών. Δυστυχώς το πρόβλημα της εγκληματικότητας έχει οξυνθεί. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο και τα προβλήματα, να ξέρετε, έχουν υπερπλασιαστεί, πολλαπλασιαστεί θα έλεγα, από τότε που εγκαταστάθηκε στο 6ο Σύνταγμα Πεζικού το κέντρο λαθρομεταναστών. Δυστυχώς. Πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη απασχολείται για τη φύλαξη των λαθρομεταναστών και αυτό έχει σαν συνέπεια να έχει περιοριστεί πάρα πολύ αστυνομική δύναμη, παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν τόσο η αστυνομική διεύθυνση όσο και η ομάδα Δίας. Πραγματικά και εγώ βλέπω και ο ίδιος ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί λίγο το πρόβλημα. Όμως δεν επαρκούν τα άτομα. Το βλέπω και εγώ. Δυστυχώς η αστυνομική δύναμη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν οι αστυνομικοί που υπάρχουν, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί όταν ένα περιπολικό πρέπει να ελέγχει από τον Άγιο Θεόδωρο έως και το Μπέλο, από το Σοφικό έως και με ένα περιπολικό. Δεν είναι εύκολο. Ο Δήμος έχει υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα. Ήδη κάποια αθλητικά μηχανήματα μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο κλάψαν δύο φορές από το ίδιο συγκεκριμένο σημείο. Για δύο, μέσα σε 15 μέρες τα μηχανήματα αυτά, τα αθλητικά, τα υποβρύχια και τα μοτέρ, εκλάπησαν. Τα ίδια αντικαταστάθηκαν και μέσα σε 10 μέρες ξανακλάπηκαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα προβλήματα και εγώ ίδιο συμπαθών. Αυτές τις μέρες, πριν δύο μέρες, είχα και εγώ προβλήματα στα δικά μου μηχανήματα τα οποία έχω και διατηρώ στην επιχείρησή μου, στην αγροτική επιχείρηση στα Εξαμήλια. Και όχι μόνο. Καθημερινά και εγώ γίνομαι δέκτης πάρα πολλών προβλημάτων, πολλών κλοπών.
Τέλος, ο κ. Μελέτης Μλέκη για τη χάραξη ογού φυσικού αερίου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες που ήθελαν τον αγώνα να περνάει μέσα από τον καταβλισμό του Ρωμά, αλλά με παρέμβαση αιρετού προσώπου δεν έγινε. Ο κ. Μελέτης διαψεύδει αυτή την περίπτωση και υπογραμμίζει ότι εκεί που μένουν οι Ρωμά και συγκεκριμένα στην περιοχή κάτω εξαμίλια είναι νόμιμος ο καταβλισμός και πως από την αρχή της χάραξης συμφωνία με την εταιρεία είναι να μην περνάει ο αγώνα σε απόσταση 150 μέτρων από κατοικημένη περιοχή. Την χάραξη του αγωγού, ένα θέμα το οποίο έχει πλέον οριστικά λήξει και πλέον έχει ξεκινήσει και εργασίες για την διάνοιξη του τμήματος του αγωγού από τον Άγιο Θεόδωρο έως και το Σολωμό, στον οποίο ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Σε ό,τι αφορά αυτή την περίπτωση, την καταγγελία ότι αυτό η χάραξη αρχικά μιλούσε για ότι ο αγωγός θα περνούσε μέσα από τον καταβλισμό των Αθήκανων στα εξαμίλια, και ότι με παρέμβαση κάποιου πολιτικού προσώπου άλλαξε αυτή η διαδρομή, είναι τελείως, δεν έχει καμία βάση, να βάσιμο 100% για τον απλούστατο λόγο ότι ο αγωγός αυτός δεν μπορεί να περάσει του φυσικού αερίου, δεν μπορεί να περάσει μέσα από κατοικημένες περιοχές και μέσα από σχέδια πόλης και οικισμούς. Συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία έγινε η καταγγελία αφορούσε τον οικισμό των Αθήκανων στα εξαμίλια, τον οικισμό κάτω εξαμίλια δηλαδή, ο οποίος είναι ένας νόμιμος οικισμός και έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 150 μέτρων από εκεί, από τον νόμιμο οικισμό και όχι μόνο αυτόν τον οικισμό, αλλά και οποιοδήποτε άλλο οικισμό και σχέδιο πόλης απαγορεύεται σε απόσταση ακτίνα 150 μέτρων να περάσει ο αγωγός. Άρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση και αυτά που ακούγονται δεν έχουν καμία βάση, να βάσιμα εντελώς. Ο αγωγός, να ξέρετε, αρχικά περνούσε σε μια περιοχή στα εξαμίλια, ακριβώς στην καρδιά των εξαμιλίων, μεταξύ της περιοχής των εξαμιλίων και των κάτω εξαμιλίων, δηλαδή για να καταλάβουν καλύτερα και οι τηλεθεατές, στην κάτω μεριά των εξαμιλίων, του χωριού των εξαμιλίων, μεταξύ τα εξαμίλια και του οικισμού των Τζιγκάνων. Ένα σημείο στο οποίο πραγματικά δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο σε ό,τι αφορούσε την οικιστική ανάπτυξη, αλλά ό,τι αφορούσε και την αγροτική ανάπτυξη. Διέσχιζε αγροτικές καλλιέργειες και πάρα πολύ κοντά σε κατοικήσιμες περιοχές. Αυτό με προσπάθειες όλων κατάφερε και αποφεύθηκε και πέρασε από εκεί που πραγματικά περνάει ο αγωγός, από εκεί που πραγματικά έχει τη μικρότερη όχληση. Περνάει ακριβώς παράλληλα με την Εθνική Οδό, σε ένα σημείο πολυτριωμένο από την Εθνική Οδό, το πολύ μεγαλύτερο τμήμα του, και έτσι έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση. Έτσι έχουμε και τις λιγότερες αντιδράσεις. Επίθεση στο Σπύρο Σταματόπουλο εξαπέλυσε για μια ακόμα φορά την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικιονίων, Χάρης Βιτινιώτης. Ο κ. Βιτινιώτης αναφέρθηκε και πάλι στον χιτά του Δήμου, τονίζοντας ότι έχει καλύψει τη ζωή του και πως πλέον δεν μπορεί να δεχθεί άλλα απορρίμματα. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικιονίων, Χάρης Βιτινιώτης, μίλησε για τον χιτά του Δήμου Σικιονίων, τονίζοντας ότι έχει καλύψει τη ζωή του και πως πλέον δεν μπορεί να δεχθεί άλλα απορρίμματα και έτσι τα περισσότερα από αυτά πήγε ως οκδάη. Τέλος, χαρακτήρισε ανίκανη τη Δημοτική Αρχή του κ. Σταματόπουλου για την πολιτική που ακολουθεί στο Δήμο. Ξέρετε ότι υπήρχε ο Χιτά. Ο Χιτά πλέον έχει καλύψει πλέον τη ζωή του και αφού εκάλυψε τη ζωή του έχουν αρχίσει, αφού δεν έχουν άλλο χώρο, και τον χρησιμοποιούν παραβατικά. Δηλαδή το ένα πάνω στα άλλα, δεν προλαβαίνουν να τα σκεπάζουν όπως λέει η διαδικασία, να χρησιμοποιούν χώρο για στερεά αντικείμενα τα οποία κατά καιρούς παίρνουν φωτιά και γίνονται και ζημιές, όχι μόνο στο περιβάλλον και στον καπνό, αλλά γίνεται και στα διπλανά χτήματα. Οι στραγγίσεις που γίνονται από το Χιτά καταλήγουν στο ποτάμι. Κύριε Βιντινιώτη. Τι μου το καθεξής. Αυτό είναι το κιάτο. Κύριε Βιντινιώτη. Ναι. Καταλαβαίνω τα προβλήματα. Μήπως είστε και λίγο υπερβολικός, γιατί εδώ βλέπω μου δίνεται μια εικόνα, ναι, μιας δημοτικής αρχής η οποία το έχει παρατήσει όλο στον αέρα. Αυτό μου δίνετε. Μια εικόνα δεν πάει τίποτα. Κάνετε ότι δεν ακούτε, κύριε Δημήτρη. Όχι, δεν κάνω. Κύριε Δημήτρη, είπα στην αρχή ότι μιλάμε για μια ανίκανη δημοτική αρχή. Το είπαμε στην αρχή. Να το επαναλάβουμε είναι χρήσιμο. Τότε θα γίνω πληθωρικός. Αν επαναλαμβάνω τις ίδιες λέξεις. Εγώ είμαι αναγκασμένος να περιγράψω και το συμπέρασμα είναι δικό σας. Δικό σας και του πολίτη που σήμερα παίρνει αυτή την αντίληψη για το τι γίνεται. Οι στραγγίσεις, γιατί πάνε στο ποτάμι των αποβλήτων, των απορριμμάτων, που δίπλα είναι ο Ελισσόνας και πάει στο ποτάμι, παραδείγματος χάρη. Γιατί οι αγέλες των σκυλιών κυκλοφορούν, τρώνε, πίνουν και τελικά κυκλοφορούν μέσα στα τοπικά διαμερίσματα με όσες πιθανά προβλήματα υγείας για τους κατοίκους. Δηλαδή, έχουμε τρία χρόνια,
έχει δημιουργηθεί το ΚΔΑΗ του κ. Ραψωματιώτη, έχουμε συμφωνήσει να πηγαίνουμε εκεί και πηγαίνουμε, έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε, αλλά πάση τόση δεν είναι η ολοκληρωμένη λύση που πραγματικά θα έχει έναν ορίζοντα χρονικό μεγάλο. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το νέο λύκειο πραγματοποιήθηκε στο μικρό θεατράκι του Δήμου Κορινθίων. Ο πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ Κορινθίας, Αριστοκλής Χαρμπίλας, μιλά στην κάμερα του Άξιον για το θέμα. Συζήτηση για το νέο λύκειο από την ΕΛΜΕ Κορινθίας πραγματοποιήθηκε στο μικρό θεατράκι του Δήμου Κορινθίων. Η συνάντηση είχε ως σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το νέο λύκειο. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κορινθίας, κ. Αριστοκλής Χαρμπίλας. Η πρώτη ΕΛΜΕ Κορινθίας πήρε την πρωτοβουλία, αισθανόμενη την ανάγκη να πληροφορήσει τους γονείς και τους μαθητές για το νέο λύκειο. Να το παρουσιάσουμε δηλαδή με έναν τρόπο αντικειμενικό, αλλά να κάνουμε και τις κριτικές παρατηρήσεις που έχουμε και ως εκπαιδευτική κοινότητα. Και φυσικά να συζητήσουμε με τους μαθητές και με τους γονείς σε μια νομίζω ενδιαφέρουσα ενημερωτική συζήτηση στο θεατράκι εδώ του Δήμου Κορινθίου, στο Δημαρχείο της Κορίνθου, σήμερα στις 7 η ώρα. Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα καλούμε τους γονείς, καλούμε τους μαθητές, βεβαίως καλούμε και όλους τους συναδέλφους, γιατί είναι πάρα πολλά ζητήματα σκοτεινά στο νέο λύκειο, είτε το γενικό είτε το επαγγελματικό, τα οποία πρέπει να τα πρώτον απ' όλα να ενημερωθεί ο κόσμος και δεύτερον να καταλάβει τι ακριβώς, ποιες ακριβώς συνέπειες θα, κατά την άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα έχει η εφαρμογή αυτού του νέου λυκείου. Καλούμε λοιπόν όλους όσους μας ακούνε να παρευρεθούν εδώ στις 7 η ώρα και με τη δική τους άποψη να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και εμείς καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην εκπαίδευση. Τι γίνεται με τους καθηγητές? Ασφαλώς ξέρετε και σας έχουμε απασχολήσει πολλές φορές, πιστέψτε μου όμως δεν το θέλουμε, με τις κινητοποιήσεις μας. Μιλάμε για τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν βεβαίως με τις διαθεσιμότητες το καλοκαίρι λόγω της κατάργησης τριών ολόκληρων τομέων τεχνικής εκπαίδευσης. Βεβαίως αυτό το ζήτημα αφορά και τους μαθητές, γι' αυτό και οι μαθητές κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται, και πολύ σωστά μάλιστα, γιατί αυτή η κατάργηση των τομέων, πάνω από 12.500 παιδιά που είχαν δηλώσει τον Ιούνιο ότι θέλουν τις συγκεκριμένες ειδικότητες, το Σεπτέμβριο τους είπαν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές αυτό. Γιατί δικαίως διαμαρτυρόμαστε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.000 εκπαιδευτικά κενά στην Κόρινθο και τα εκπαιδευτικά κενά αυτά προτίθεται να καλυφθούν όχι με αυτό που το μόνο λογικό πράγμα, δηλαδή τον διορισμό των 1.000 αναπληρωτών που υπάρχουν και υψηλού επίπεδου μάλιστα εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά, αλλά αυτά τα κενά προσπαθούν να αντιμετωπιστούν με συμπτύξεις τμήματων. Δηλαδή περισσότεροι μαθητές ανά τμήμα σε μια περίοδο που όλες οι υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης δεν λειτουργούν, προς τη διδακτική στήριξη και ενισχυτική διδασκαλία, και που φυσικά η οικονομική κατάσταση των γονέων δεν επιτρέπει ούτε να απευθυνθούν και σε άλλους χωρίς φροντιστήρια κλπ. Για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή υποβαθμίζεται ένα σκαλί περισσότερο η δημόσια παιδεία. Γι' αυτό, πέρα από αυτή την ενημερωτική εκδήλωση που έχουμε σήμερα 30 του μηνός, έχουμε την μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, συμμετέχουμε δηλαδή στην πανεργατική πανυπαλληλική απεργία στις 6 Νοεμβρίου και καλούμε όλους τους, όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά όλους τους εργαζόμενους να δώσουν το παρόν τους εκεί για να υπερασπιστούν την ίδια τους την αξιοπρέπεια και τη ζωή τους και τα δημόσια αγαθά παιδείας και υγείας που απειλούνται άμεσα αυτή τη στιγμή. Παραμένει το πρόβλημα στη λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Κορίνθου, το οποίο παραμένει κλειστό. Ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κορινθίων, Παναγιώτης Λαμπρινός, στον οποίο ανήκει η δικαιοδοσία της λειτουργίας του, εξηγεί ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά αναφέρεται και στις ενέργειες που έχουν γίνει για να επιληθεί το θέμα. Ο πρόεδρος του ΚΙΠΑΠ του Δήμου Κορινθίων, Παναγιώτης Λαμπρινός, μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για το θέμα των γυμναστηρίων που παραμένουν κλειστά. Ο κ. Λαμπρινός τόνισε ότι γνώριζαν το θέμα στο Δήμο από το 2011, που ανέλαβε ο ίδιος και είχε ξεκινήσει ενέργειες, που όμως έμεινα στη μέση από τον Δήμο. Η ουσία ξεσπιτώνει όλα τα σωματεία τα οποία χρησιμοποιούσαν και τους πολίτες που χρησιμοποιούσαν το γυμναστήριο για αθλητικές δραστηριότητες και για τις ανάγκες τους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να κλείσουμε το γυμναστήριο. Εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερα ότι υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα. Από τη στιγμή που
η επιτροπή η οποία θα περνάγε ζητούσε για την νομιμοποίηση άδεια οικοδομής στην πυρασφάλεια. Πυρασφάλεια την τρέξαμε, τη φτιάξαμε. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το υδροδοτικό δίκτυο. Είναι εύκολο, θα γίνει. Η άδεια οικοδομής όμως είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Οι ενέργειες οι δικές μας και οι ενέργειες του Δήμου είναι να βάλουμε το συγκεκριμένο οίκημα προς στα αυθαίρετα, με τον νόμο περί αυθαίρετων. Εντάξει, νόμο περί αυθαίρετων. Ναι. Άρα λοιπόν και αυτή η ενέργεια είναι. Όμως η επιτροπή η οποία πέρασε την περασμένη Παρασκευή έκρινε ότι δεν μπορούσε να χορηγήσει άδεια καταλληλότητας. Παρόλες τις δικές μας τις προτροπές, διαβεβαιώσεις, ότι και η ένταξη στο νόμο περί ευθερέτων θα προχωρήσει, αλλά και ότι η πυρασφάλεια, όπως σας είπα, που είναι το πιο εύκολο σημείο αυτή τη στιγμή, θα γίνει. Είναι ένα κτίριο το οποίο έρχεται από το 70 τόσο, έχει φάει το σεισμό του 81 στο κεφάλι, άρα λοιπόν μια μελέτη στατικότητας από έναν άνθρωπο άσχετο, τι να την κάνει στα χέρια του. Αυτό λοιπόν είναι άλλος να το κρίνει. Ο κύριος διευθυντής έπρεπε να κοιτάξει εάν παρέχεται η ασφάλεια στο κτίριο, η ασφάλεια διαφυγής των ατόμων που μετέχουν, και από εκεί και πέρα να χορηγήσει ή να μην χορηγήσει όπως έπρεπε να βάλει την υπογραφή. Εμείς, από ό,τι είδα στο δικό μου το αρχείο και εγώ συγκεκριμένα τα τελευταία 3 χρόνια, έστειλα κάποιες επιστολές τεχνικές μου υπηρεσίες και σύμφωνα με τους εγκυκλίους που είχα στα χέρια μου να ξεκινήσουν να κάνουν τις ενέργειες νομιμοποίησης του κτηρίου. Η υπόθεση, ξέρετε ποια είναι, κύριε Τσαρμπέ, η υπόθεση είναι ότι όταν μας βολεύει μια κατάσταση την παραμελούμε. Κάτι τέτοιο γινόταν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλές φορές οι επιτροπές και στο παρελθόν είχαν περάσει και είχαν χορηγήσει. Άρα λοιπόν αυτόματα τώρα που σφίξαν τα λουριά κατά κάποιο τρόπο, τώρα τρέχουμε όλοι μας. Αλλά είναι, και το λέω και πάλι, τελείως τρελό η πολιτεία, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν, γιατί πιστεύω ότι και η νομαρχία τότε είχε συμμετοχή σε ό,τι αφορούσε το στήσιμο. Έρχεται τώρα άνθρωπος της νομαρχίας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της επιτροπής, ενώ ξέρει την πραγματική κατάσταση, έχει την πραγματική εικόνα και λέει όχι. Τη δέσμευση ότι η περιφέρεια θα αναλάβει την οικονομική υποστήριξη του έργου της ανασκαφής της ρωμαϊκής έπαυλης για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δέδες, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο στο Λουτράκι, όπου έχει αποκαλυφθεί εδώ και λίγα χρόνια. Να δούμε τι είπε. Στο χώρο της ρωμαϊκής έπαυλης του Λουτρακίου, που είχε αποκαλυφθεί εδώ και λίγα χρόνια και στην οποία εφαρμόζεται από το 2012 πενταετές πρόγραμμα για την πλήρη αποκάλυψή της, βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες. Ο κ. Δέδες ανακοίνωσε ότι η περιφέρεια θα αναλάβει την οικονομική υποστήριξη για τα επόμενα 3 χρόνια του έργου της ανασκαφής της Ρωμαϊκής Έπαυλης. Βρισκόμαστε στο χώρο της Ρωμαϊκής Έπαυλης, η οποία έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Λουτρακίου και στην οποία εφαρμόζεται από το 2012 πενταετές πρόγραμμα ανασκαφικής έρευνας με σκοπό την πλήρη αποκάλυψή της και στη συνέχεια τη διαμόρφωσή της σαν έναν επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Φέτος βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο της ανασκαφής. Η ανασκαφή γίνεται με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και με οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Λουτρακίου και με τη βοήθεια ομάδος εθελοντών του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου της Περαχώρας. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά σημαντικά. Έχουμε ολοκληρώσει τον κεντρικό πυρήνα της Παυλής και έχουμε βρει και καινούριους χώρους στο Λουτρό, ανάμεσά τους και έναν με μαρμάρινο λουτήρα, στον οποίο βρέθηκε και η αποχέτευσή του. Του χρόνου θα σκάψουμε στο κατώτερο επίπεδο, όπου έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει ένα άλλο κτίριο ή η συνέχεια του κτιρίου αυτού προς τα νότια. Η ανασκαφή αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι είναι από τα λίγα κτίρια αυτού του τύπου και αυτής της περιόδου που μπορούν να ανασκαφούν σε όλη τους την έκταση και θα μας δώσει
πολύτιμα επιστημονικά στοιχεία για τις αγρικίες και για την αγροτική οικονομία της εποχής εκείνης, αλλά και θα μας παραδώσει έναν ωραίο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο σε μια πολύ μαγευτική τοποθεσία που έχει θέα στην, τον Ακροκόρινθο, τη θάλασσα του Κορινθιακού, την Ισθμία και πίσω μας τα Γεράνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σλαματζίδου, που είναι η επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας δουλειάς εδώ σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, για την πρόσκληση αλλά και για την ξενάγηση που μας έκανε σε αυτό πραγματικά το υπέροχο κομμάτι της Κορινθιακής γης, όπου εκτός από αυτά τα σπουδαία ευρήματα που αναδεικνύουν οι αρχαιολογικές έρευνες, συνδυάζεται με ένα μαγευτικό τοπίο, αλλά και ταυτόχρονα με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι και συμβολικά και ουσιαστικά η σύνδεση του θερμαλισμού της αρχαίας εποχής στο λουτράκι του θερμαλισμού και του ιαματικού τουρισμού του σήμερα, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει, εκτός από ένα σημαντικό αρχαιολογικό μνημείο, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, και ταυτόχρονα ένα σημαντικό πόλο τουριστικής έλξης που θα συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη περιοχής. Θα ήθελα να εξάρω τη δουλειά και των επιστημόνων, της κυρίας Σλαματζίδου και των αρχαιολόγων συνεργατών της, των ειδικών επιστημόνων, αλλά ταυτόχρονα και την εθελοντική ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι με πενιχρά οικονομικά μέσα και με όπλο το κέφι, το μεράκι, τον εθελοντισμό, τη διάθεση για δουλειά, μια μικρή ομάδα επιστημόνων και εθελοντών δίνουν μια πραγματική μάχη για την προέκταση και την επέκταση των αρχαιολογικών ερευνών. Και αυτό δεν θα αφήσει ασυγκίνητη την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά θα ανακοινώσουμε εδώ σήμερα στην κυρία Σλαματζίδου ότι η Περιφερειακή Ενότητα θα αναλάβει για τα επόμενα 3 χρόνια των ερευνών σας την χρηματοδότηση, την υποστήριξη, την οικονομική του έργου, ώστε και με πιο άρτιους τεχνικούς τρόπους αλλά και με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αναδείξουμε στον κορινθιακό λαό αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής μας αυτό τον υπέροχο, όπως είπατε και εσείς, αρχαιολογικό χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι πάρα σημαντική βοήθεια για το έργο μας αυτή η ενίσχυση. Πραγματικά το χρειαζόμαστε, διότι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν εδώ και χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση πέρα από αυτή που έχουμε ήδη από το Δήμο Λουτρακίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.